Γήπεδο Ελεούσας, μετά το ντέρμπι, νικήτρια η Θύελλα με 2-1, μόνη πρώτη στην κορυφή, εφόσον και η Κράψη χτες ήρθε ισόπαλη με τους Χουλιαράδες. Πείτε μας δύο λόγια για το παιχνίδι. Τι να πω, ήταν πολύ καλό παιχνίδι, αντάξιο δηλαδή για την ποιότητα και την ιστορία που έχουν οι δύο ομάδες. Πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά σε όσα είχαμε μιλήσει πριν το παιχνίδι και νομίζω ότι κερδίσαμε δίκαια. Δεν αφήσαμε περιθώρια στην ομάδα της Ανατολής να μας δημιουργήσουν φάσεις και με πάρα πολύ πάθος και με πολύ ψυχή και τσαγανό καταφέραμε να πάρουμε το μάτς. Όσον αφορά για την πρώτη θέση, αυτό δεν λέει κάτι για μας. Συνεχίζουμε, προχωράμε, βλέπουμε τα μάτς όλα ένα προς ένα όλα τα μάτς και όπου πάει. Τώρα όσον αφορά τους στόχους, είναι στόχος και το πρωτάθλημα, μιας και η ομάδα συνεχίζει στην κορυφή. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη να μιλάμε για πρωτάθλημα ή να βάλουμε στόχο εμείς στην πρωτάθλημα. Εμείς δεν ξεκινήσαμε έτσι. Εμείς είδαμε ότι όπως και πέρσι ξεκινήσαμε με φιλοδοξία να προχωρήσουν τα παιδιά τα δικά μας. Έχουμε πάρα πολλά παιδιά από τις ακαδημίες μας και εδώ από την Ελεούσα. Και δεν ξεκινήσαμε στόχο να βάλουμε το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα προχωράμε match-match και ό,τι γίνει, δεν ξεκινάμε έτσι. Νομίζω ότι άλλες ομάδες ξεκίνησαν για στόχο το πρωτάθλημα. Και θέλω να πω και συγχαρητήρια και στην ομάδα της Ανατολής που ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Δεν θα πω ότι έπαιζε τελευταίο χαρτί. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Είμαστε πέμπτη αγωνιστική νομίζω. Και το ότι έχει μείνει αρκετά πίσω, δεν λέει κάτι για αυτήν. Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ποιότητα, με πολύ καλό προπονητή και πιστεύω ότι θα το βρει το δρόμο της. Τώρα όσον αφορά το γήπεδο, εντάξει, αρμόδιοι πιο πολύ είναι της διοίκησης να πούν γι' αυτό κάτι, αλλά πείτε κι εσείς κάτι σαν προπονητής, επειδή υπάρχουν παράπονα ότι ο Δήμος δεν βοηθάει όσο πρέπει. Εντάξει, εγώ δεν, ούτε εμείς που ασχολούμαστε με το αγωνιστικό κομμάτι δεν θα μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα το οποίο είναι φετινό ή περσινό. Πιστεύω ότι με καλή διάθεση και πιστεύω ότι θα διορθωθεί και κάτι θα γίνει. Εμείς προσπαθούμε ακόμη και σε αυτό το γήπεδο και η διοίκηση κάνει ό,τι μπορεί. Είδατε σήμερα, πιστεύω ότι ήταν αρκετά καλό το γήπεδο για να παιχτεί ποδόσφαιρο και κάνουμε όσο γίνεται το καλύτερο. Okay, ευχαριστώ πολύ. Έγινε.